Ως κομπάρσος. Ως κομπάρσος, αλλά δεν τον αφήσαμε. Και εγώ την ίδια. Δεν με έστειλε. Εγώ το ίδιο ήθελα. Ναι. Πήγα βέβαια στο Σύνταγμα, αλλά δυστυχώς δεν μ' άφησαν να παίξω. Σε κανένα πλάγα. Τι έχει αλλάξει, κύριε Κρέτσο, από την προηγούμενη φορά που τα λέγαμε εδώ και είχαμε διάφορες αποφάσεις που ήταν λίγο δυσχέραιναν την οποιαδήποτε έτσι διάθεση ξένων να έρθουν εδώ να κάνουν γυρίσματα. Είδαμε ότι διευθετήθηκαν στην πορεία, αλλά έχει αλλάξει αυτό το κλίμα. Έχει αλλάξει πάρα πολύ το κλίμα. Θέλω να σας πω ότι όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, το πρώτο μας μέλημα ήταν απλώς να πείσουμε τη διεθνή κινηματογραφική κοινότητα ότι είμαστε κι εμείς εδώ και ότι μπορούμε πραγματικά κι εμείς να είμαστε ανταγωνιστικοί. Μετά περάσαμε σε ένα στάδιο που πραγματικά πίστηκαν, δηλαδή άρχισαν και έρχονται. Συγγνώμη κύριε Υπουργέ, κανένα πλάνο να βλέπουμε. Τα βλέπουμε πίσω. Αν γυρίσει και την Κυριακή ταινία του Χόλιγκου, θα τα βλέπουμε. Ναι, τα βλέπουμε αυτό πίσω. Δεν είναι επεισόδια. Αυτά δεν είναι επεισόδια. Βάλτε τα πλάνο μπροστά. Είναι το σκηνικό που έφτιαξαν στο κέντρο της Αθήνας. Στο Σύνταγμα. Και είναι εντυπωσιακό το ότι ο χώρος ο οποίος βλέπετε τώρα, μετά από 2 ώρες της ολοκλήρωσης του γυρίσματος, είχε καθαριστεί πλήρως. Είναι και άλλα πράγματα που εδώ, ας πούμε, κάποιος που δεν είναι, ήταν στα γυρίσματα δεν μπορεί να δει. Για παράδειγμα, πάρα πολλές αφίσες. Φυσικά το βαν της ΕΡΤ. Το βαν της ΕΡΤ, διότι η ΕΡΤ θα είναι και στα credits, γιατί βοήθησε στην παραγωγή. Και... Πόσος κόσμος χρειάστηκε, και μια που πήγαμε τώρα και βλέπουμε το συγκεκριμένο γύρισμα, είσαστε σε θέση. Το Σάββατο ήταν γύρω στα 1300 με 1400 άτομα. Που ξέρει, και τα Έλληνες, κομπάρσι, δεν ξέρω εγώ τι. Η μεγάλη πλειοψηφία είναι Έλληνες. Έλληνες. Όμως, σε αυτή την ταινία συνεργάζονται άνθρωποι από 17 διαφορετικές χώρες. Είναι Ιταλο-Χολιγουδιανή παραγωγή. Είναι Ιταλο-Αμερικανική παραγωγή. Mm-hmm. Δηλαδή ο βασικός παραγωγός είναι ο κ. Γκουαντανίνο, είναι Ιταλός. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν και Αμερικάνικα κεφάλαια που στηρίζουν την ταινία. Είναι μια μεγάλη παραγωγή, είναι ένας μεσαίου. Δεν είναι μια μεγάλη παραγωγή, είναι μια ανεξάρτητη παραγωγή, αρκετά μεγάλη ίσως για μεγέθη έτσι, ανεξάρτητων παραγωγών. Έχει όμως ένα πάρα πολύ καλό cast, είναι ο γιος του Ντένζελ Ουάσιγκτον, ο JD, ο οποίος παίζει πολύ ανερχόμενος και τον οποίο θα τον απολαύσουμε και εμείς οθόνη μας στη νέα τηλεοπτική σειρά της HBO, το Ballers, που θα μεταδοθεί, αν δεν κάνω λάθος, τον Απρίλιο. Ήτανε ο διευθυντής. Βεβαίως, ήταν στην ταινία του Spike Lee. Η οποία πήρε σενάριο Όσκαρ. Ναι, είναι εξαιρετικός και ήταν και πάρα πολύ χαρούμενος έτσι, από την όλη κινηματογραφική εμπειρία που έχει μέχρι στιγμής στην Ελλάδα. Αυτό εκτός από διαφήμιση. Επιτρέψτε μου ένα λεπτό να πω και αυτό, ότι ο διευθυντής φωτογραφίας είναι πάρα πολύ γνωστός, ένας Ταϊλανδός, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Έχει πάρα πολύ καλούς make-up artist, έχει από τους καλύτερους στάντς του κόσμου. Στάντς είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι, είναι βοηθητικοί ηθοποιοί, αλλά... Κασκαντέρ, καλά το λέτε, αυτή είναι η έκφραση. Είναι οι άνθρωποι που κάνουν τις πιο δύσκολες και τις πιο ρεαλιστικές, ας το πούμε, σκηνές, διότι οι άλλοι κάνουν αναπαράσταση ουσιαστικά. Εκτός από τη διαφήμιση που είναι αυτονόητη, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το πλάνο που από ό,τι καταλαβαίνουμε έχει κάποια πολεμικά χαρακτηριστικά, μια διαδήλωση και υπάρχουν επεισόδια. Και σου λέει κανείς, καλά, επεισόδια, γίνεται φοβερή διαφήμιση για την Ελλάδα. Υπάρχουν πλάνα από πάρα πολλές περιοχές, νομίζω από Καλαμάκα, Τρίκαλα, από που έχει ενδιαφέρον. Ναι, έχετε δίκιο. Εδώ αναδεικνύεται, αν θέλετε, και η ορεινή διάσταση της χώρας, διότι για πάρα πολύ κόσμο η Ελλάδα νομίζουν ότι είναι μόνο τα νησιά. Πού είναι και αυτό. Πού είναι και αυτό βέβαια, αλλά αν δούμε τις στατιστικές θα δείτε ότι είμαστε τρίτη χώρα σε αριθμό βουνών πάνω από 1000 μέτρα. Δηλαδή η Ελλάδα έχει και ορεινό τοπίο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Έχει πάρα πολλά γυρίσματα στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία, κυρίως κοντά στην περιοχή της Καλαμπάκας. Αυτό το οποίο γυρίστηκε τις 2 προηγούμενες ημέρες αφορά όχι κάτι παραπάνω από τα 3 λεπτά. Συνολικής διάρκειας στην Ελλάδα. Ωραία, καταδίωξη εδώ. Τι γίνεται. Ναι, ωραία. Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι ότι για πρώτη φορά. Καταρχάς είναι μια ξένη παραγωγή, διεθνής παραγωγή, η οποία γυρίζεται αποκλειστικά στην Ελλάδα. Όλη η ταινία γυρίζεται στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που σας είπα είναι πληθώρα ανθρώπων από διαφορετικές εθνικότητες, το οποίο αν θέλετε μεταφέρει και κάποια τεχνογνωσία και στα δικά μας τα συνεργείας και στα δικά μας τα κρους. Η εναλλαγή του οποίου είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή αυτή η ταινία γυριστεί σε 3 διαφορετικές περιφέρειες της χώρας. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό ότι είναι μια ταινία δράσης, μια ταινία καταδίωξης, το οποίο δείχνει ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο ένα ελκυστικό τοπίο για ένα, αν θέλετε, ρομαντικό story με το ιδυλιακό τοπίο που έχουμε στα νησιά.
Και αν θέλετε, η πραγματική επιτυχία όλης αυτής της δημόσιας πολιτικής για να στηρίξουμε τον κινηματογράφο και την μυθοπλασία, το scripted entertainment συνολικά, είναι να έρχονται στην Ελλάδα παραγωγές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση το θέμα τους με την Ελλάδα. Αυτό διαφημίζει πολύ την Ελλάδα. Τώρα μην το συζητάμε. Και το θέλουμε και το χρόνια, ας πούμε, γι' αυτό γκρινιάζουμε. Πέραν όμως αυτής της διαφήμισης. Αυτό είναι. Υπάρχει κανένα άλλο. Κάποιο άλλο όφελος. Βεβαίως, οικονομικό όφελος. Η παραγωγή αυτή για περίπου 3,5 μήνες αφήνει κοντά στα 5 εκατομμύρια γυρισμάτων. Αφήνει κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ δαπάνη στην Ελλάδα και αφορά 3,5 μήνες γυρίσματα, έτσι. Δηλαδή όλο αυτό το συνεργείο που είναι μεγάλο θα μετακινηθεί σε όλες αυτές τις περιοχές που είναι η Καλαμπάκα, εκεί στα Μετέωρα. Η Καλαμπάκα είναι τα Ζαγοροχώρια, είναι πάρα πολύ το κέντρο. Ουσιαστικά δίνει της Αθήνας και μια κίνηση στην περιοχή. Κάπου θα μείνουν, σίγουρα θα τρώνε, δώσει, αλλά... Ναι. Δούλεψαν και Έλληνες εκεί σε αυτή την παραγωγή. Βεβαίως, η ελληνική εταιρεία παραγωγής και εκτελεστής είναι η Φάλιρο House του κ. Κωνσταντακόπουλου, η οποία είναι πραγματικά μια εταιρεία που ανταπεξέλεξε πολύ δύσκολα project. Το πιο σημαντικό όμως από αυτό που έγινε το Σαββατοκύριακο είναι καταρχάς ότι δεν έχει ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω δημοσίως και τον κύριο Καμίνη και την κυρία Γεροβασίλη και τον αρχηγό της αστυνομίας και τον κύριο Σπίρτσι και τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Βούρδα, διότι για να γίνουν αυτά τα γυρίσματα, που όπως είπα αφορούν 3 με 3,5 λεπτά συνολικής διάρκειας στην ταινία, χρειάστηκαν να συνεργαστούν πάρα πολλοί φορείς του δημοσίου. Άρα αυτό, στην πρώτη ερώτηση. Αυτό τώρα λοιπόν δείχνει ένα capacity. Ξαναγυρίζουμε στο πρώτο σας ερώτημα. Φαίνεται ότι η Ελλάδα μπορεί, γίναμε πραγματικά πιο φιλικοί. Δεν είναι εύκολο για πολλές χώρες του κόσμου να δίνουν την πιο κεντρική τους πλατεία. Π.χ. στη Βρετανία να κλείνουμε την Τραφάλγκαρ για μία ταινία και μάλιστα για 2 μέρες. Είναι εντυπωσιακό ότι ο κόσμος αγκάλιασε το εγχείρημα. Ο κόσμος στην Ελλάδα λέει πραγματικά θέλει η χώρα να μπορεί να φιλοξενεί τέτοιου είδους παραγωγές, να φιλοξενεί καλλιτέχνες, να φιλοξενεί ανθρώπους που ασχολούνται με την ψυχαγωγία. Τα ωφέλη τα έχουμε πει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τονίσω πόσο σημαντικό είναι να είμαστε κι εμείς στον παγκόσμιο χάρτη των φιλικών χωρών προς την ακουστική παραγωγή. Όταν είχαμε πάει στο Σικάγο, στα στούντιο που έχουν τα μεγάλα κινηματογραφικά Ελληνοαμερικάνοι εκεί, είχαν πει κάτι το οποίο εγώ δεν το είχα σκεφτεί. Ότι δεν μας νοιάζει μόνο να ζητήσουμε μια πλατεία για 20 ώρες και να ξέρουμε ότι θα γίνουν τα γυρίσματα σε 20 ώρες, επειδή δεν θέλουμε να ξοδέψουμε και άλλα χρήματα για να γυρίσουμε την επόμενη μέρα. Μας ενδιαφέρει γιατί με τους πρωταγωνιστές έχουμε συγκεκριμένα συμβόλαια. Άρα, αν χάσουμε το χρονοδιάγραμμα, φεύγει ο πρωταγωνιστής και κλείσουμε την επόμενη ταινία. Άρα, έχουμε πραγματικό πρόβλημα, όχι μόνο οικονομικό, δηλαδή οικονομική ζημία. Ναι. Αυτό που καταφέρατε την Κυριακή. Μπορείτε να δεσμευτείτε ότι είναι εύκολο να γίνει παντού, κύριε Υπουργέ. Εντάξει, έγινε μια φορά στο Σύνταγμα. Κοιτάξτε, είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία και για μας. Δηλαδή, συνεργάστηκε ο κύριος Καμίνης, οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Πιστεύω, ναι, και να σας πω κάτι. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλες οι περιφέρειες έχουν αρχίσει και συστήνουν δομές film offices για να εξυπηρετούν τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Για μένα το έχω πει, θα το πω άλλη μια φορά. Ακούγομαι κουραστικός και μονότονος. Είναι εθνική υπόθεση να μην χάνουμε τέτοιου είδους επενδύσεις. Θέλω μόνο να σας πω, θα σας δώσω και είδηση, αλλά θέλω μόνο να σας πω ότι άλλες χώρες, τις οποίες δεν έχω κάποια διάθεση έτσι εριστική, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι τόσο όμορφες όσο η Ελλάδα, ούτε τη δική μας ακτογραμμή, ούτε τις δικές μας φυσικές καλονές έχουν, ούτε το τοπίο, ούτε τα μνημεία, τα οποία δεν είναι μόνο αρχαιοελληνικά, είναι εβραϊκά, βυζαντινά, οθωμανικά, μεσαιωνικά. Είδαμε το Μάμα Μία το 2 που υποτίθεται ότι είναι Ελλάδα, αλλά έχει γυριστεί... Ναι, υπάρχουν λοιπόν χώρες όπως η Ουγγαρία, που ήταν, όπου μου λέγανε οι άνθρωποι της Netflix που τους συνάντησα προσφάτως, ότι τα στούντιό τους είναι κλεισμένα για τα επόμενα 2 χρόνια. Είναι πραγματικά επίκεντρο αυτές οι χώρες, η Κροατία, η Ουγγαρία και η Βουλγαρία. Κάποια πλάνα για τη Θεσσαλονίκη που είχαμε ακούσει το προηγούμενο χρόνο για στούντιο, ναι, για... υπάρχει ενδιαφέρον, μπορώ να σας το επιβεβαιώσω και δημοσίως να το πω, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί η Θεσσαλονίκη πραγματικά μπορεί να είναι η Μητρόπολη όλων των χωρών των Βαλκανίων. Έχει ένα ιδιαίτερο φως και υπάρχουν και εκεί εξαιρετικές τοποθεσίες. Υπάρχει μια κινητικότητα. Από Έλληνες θέμα... ή από ξένους. Και από Έλληνες και από ξένους. Το θέμα των στούντιο, του γενικότερα των υποδομών, είναι κάτι στο οποίο πονάμε. Δεν έχουμε πολύ μεγάλες υποδομές. Παρόλο που είναι αλήθεια ότι δημιουργήθηκαν 2 πολύ καινούργια sound stages του
κυρίου Καραγιάννη 5 λεπτά από το αεροδρόμιο στο Μαρκόπουλο. Υπάρχει λοιπόν ενδιαφέρον. Γενικώς δύο σημεία είναι αυτά τα οποία πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο. Και αυτό είναι τα κρούς, δηλαδή πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερα κρούς, για παράδειγμα φροντιστές. Δεν έχουμε πάρα πολλούς. Αν γίνει μια πολύ μεγάλη παραγωγή, ενδεχομένως να μην έχουμε πάρα πολλούς φροντιστές. Εκεί νομίζω ότι ήταν και η περίπτωση της εκπαίδευσης ανθρώπων. Ακριβώς. Μπαίνει λοιπόν το θέμα. Βεβαίως. Μπαίνει λοιπόν το θέμα της εκπαίδευσης πάρα πολύ επιτακτικά. Το θέμα των υποδομών μπαίνει πολύ επιτακτικά. Το καλό όμως είναι ότι υπάρχει πλέον, έχει γίνει παραδεκτό, έχει γίνει αποδεκτό μάλλον, και υπάρχει διάθεση από όλους τους φορείς και την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση να προχωρήσει η διαδικασία ανάπτυξης οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Η Ελλάδα πλέον έχει και κίνητρα επιδότησης παραγωγής στο 35% και μάλιστα χωρίς ταβάνι, χωρίς όριο. Έχει και φορολογικά κίνητρα 30%. Δημιουργούνται νέες γραμμές χρηματοδοτικής στήριξης από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, αλλά και ένα νέο Ταμείο Εγκαιοδοσίας. Και βέβαια το μεγάλο μας μέλημα είναι προς το τέλος του μήνα ή αρχές Απριλίου να βγάλουμε και ένα call για ένα ειδικό ταμείο, το οποίο αφορά την παραγωγή και το development ταινιών και κινηματογραφικών σειρών, ένα νέο Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών, ένα Venture Capital Fund. Η Ελλάδα μπαίνει επιθετικά σε αυτό το πεδίο. Μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, από τα μεγαλύτερα στούντιο του κόσμου, από την Amazon, τη Netflix, τη Disney, τη Universal, από το KBS της Κορέας, έρχονται location scouters στην Ελλάδα, τους ενδιαφέρει. Κάνατε κρούση και απαντούν ή κάνουν μόνοι τους, γιατί αυτοί ενημερώνονται. Τους έχουμε επισκεφθεί, έχουν μάθει, έρχονται και μόνοι τους, θέλω να πω. Την επόμενη παραγωγή να μας αποκαλύψει. Απλώς το ζήτημα είναι να δείξουμε εμείς ότι έχουμε το capacity. Και η ιστορία του συντάγματος, δεν θα ξεφύγω ένα λεπτάκι μόνο, η ιστορία του συντάγματος προχθές ήταν ακριβώς ότι περάσαμε και ένα τεστ ως χώρα, ότι πραγματικά μπορούμε να ανταποκριθούμε σε δύσκολα project. Κοιτάξτε, στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων αυτή τη στιγμή βρίσκονται 45 αιτήσεις. Σε ένα χρόνο λειτουργίας, πολλές από αυτές είναι συμπαραγωγές. Είμαστε πολύ κοντά στο να. Συμπαραγωγές εννοείται. Όχι, συμπαραγωγές και με ξένα δίκτυα, όπως το Ντάρελ, ας πούμε, το οποίο το προβάλλει. Το οποίο είναι και εξαιρετικό. Ναι, παραγωγείται το Eden, τη ZDF και του Arte. Υπάρχει ενδιαφέρον. Το Canal Plus επίσης ενδιαφέρεται. Είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Απλώς από μένα να ξέρετε, ποτέ δεν είμαι άνθρωπος που πανηγυρίζω με αυτό το θέμα. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, μετρημένοι. Έχουμε ακόμη αρκετή δουλειά να κάνουμε. Στην Ελλάδα υπάρχει πολύ μεγάλο ταλέντο σε αυτό το πεδίο. Δυστυχώς όμως δεν είχαμε βιομηχανία. Πάμε να στήσουμε μια βιομηχανία. Θα περάσει ο χρόνος και δεν θα ρωτήσουμε και τίποτα εδώ. Και σας είδα και στην παρουσίαση του προγράμματος που κάναμε στο Μέγαρο Μουσικής πρόσφατα, διότι τα πράγματα και η εικόνα έχει αλλάξει. Έχουν αλλάξει τα κανάλια, οι παραγωγές. Έχουμε ένα πολύ καλό σύριαλ μυθοπλασίας που ξαναβάζει την ΕΡΤ. Νομίζω ελληνικό, όμως, ναι, και ελληνικό. Όλο το τοπίο της ελληνικής τηλεόρασης δίνει έναν άλλο τόνο με αυτό το σύριαλ, από τη ζωή εν τάφο λέω. Είστε ευχαριστημένος από την εικόνα της δημόσιας τηλεόρασης? Ναι, είμαι ευχαριστημένος. Νομίζω το περιεχόμενο της ΕΡΤ αυτή τη στιγμή είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Δηλαδή έχει και τον πλουραλισμό που χρειάζεται και βέβαια είναι υποχρεωμένη μια δημόσια τηλεόραση να προσφέρει. Θεωρώ ότι είναι ένα σύγχρονο περιεχόμενο και από πλευράς ταινιών και από πλευράς ποιότητας. Από εκεί και πέρα η τηλεόραση, όπως γνωρίζετε ίσως καλύτερα από μένα γιατί είστε χρόνια στο χώρο, είναι πολύ απαιτητική υπόθεση. Απαιτεί συνεχώς ανανέωση, συνεχώς περιεχόμενο. Είναι ένα τέρας το οποίο πρέπει συνεχώς να ταΐζεις. Αφορά, κύριε Κρέτσο, την εικόνα ή αφορά και την κάλυψη? Γιατί υπάρχουν, όπως ξέρετε, πάντα, και παράπονα. Υπήρχε ένα εμπάργκο από τη Νέα Δημοκρατία επί μήνες. Θεωρούμαστε και. Αφήστε με να το πω, γιατί ξέρετε κάτι. Μερικές φορές μας κατηγορούν ότι δεν σας κάνουμε, λέει. Σας χαϊδεύουμε. Και δεν κάνουμε δύσκολες ερωτήσεις στην κυβέρνηση. Κατηγορούν εδώ το δημόσιο κανάλι και όλους μας ουσιαστικά, και ειδικά όσους βγαίνουμε μπροστά, ότι εμείς κάνουμε προπαγάνδα της κυβέρνησης εδώ πέρα. Ναι, εγώ θεωρώ ότι όσοι λένε αυτά τα πράγματα έτσι και με αυτοπεποίθηση, να μας πούν μία φορά που η ΕΡΤ είχε fake news. Που έδειξε μια ψευδή είδηση, την αναπαρήγαγε. Η ΕΡΤ είναι ο πρώτος τηλεοπτικός σταθμός
ο οποίος συστήνει μια ομάδα fact-checking για την επαλήθευση και τον εντοπισμό ψευδών ειδήσεων. Mm-hmm. Πιστέψτε με, απλώς η ΕΡΤ είναι το εύκολο θύμα, ο εύκολος άκους του box. Όλοι έχουν απαιτήσεις, καμιά φορά υπερβολικές απαιτήσεις. Και δυστυχώς κάποιοι σπεκουλάρουν και τη βάζουν και στην πολιτική τους ατζέντα. Να κάνω το κάνω για τον συνδικαλιστή, γιατί δεν γίνεται, θα σκάσω να το κάνω. Έχετε συνομιλίες της λογικής σημασίας εργασίας. Mm-hmm. Μας αφορά. Δεν αφορά τον κόσμο, βέβαια, αλλά μας αφορά. Θα υπογραφείς λογική σήμερα εργασία στην ΕΡΤ. Βέβαια, γιατί η υπογραφή είναι στο χέρι της διοίκησης και των εκπροσώπων των εργαζομένων. Εμείς προχωράμε την Παρασκευή, και είχαμε μια τελευταία συνάντηση και με την ΙΣΥΑ για να υπογραφεί και η συλλογική σύμβαση για τους εργαζόμενους δημοσιογράφους στα δημόσια μέσα ενημέρωσης. Βέβαια, η επαναφορά των λογικών διαπραγματεύσεων αφορά και τους εργαζόμενους στον χώρο των δημόσιων μέσων ενημέρωσης. Γιατί όχι. Ξέρετε, πολλοί συνάδελφοί μας, και θα το πω και είναι και θέμα δημοκρατίας πλέον, έχει φτάσει, έχει ξεφύγει πλέον από το να είναι ένας απλός εργαζόμενος, ένας δημοσιογράφος, σε μια εφημερίδα η οποία δεν πάει καλά, κύριε Κρέτσο. Δεν είστε μόνο για την τηλεόραση της ΕΡΤ, είστε για όλα τα μέσα, αν δεν κάνω λάθος. Οι εφημερίδες θα στηριχθούν, κύριε Κρέτσο. Ξέρετε γιατί. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι απλήρωτοι εφημερίδες. Υπάρχουν πάρα πολλές εφημερίδες οι οποίες πιέζονται, συμπιέζονται. Λογικό είναι. Με το ίντερνετ, με την πληθώρα πληροφόρησης συμπιέζονται. Χάνουν ουσιαστικά τους αναγνώστες τους. Τι θα κάνατε για να μην χάσουμε τις εφημερίδες? Γιατί αν χαθούν οι εφημερίδες, θα χαθούν ένα σωρό παράθυρα προς τη διαφορετική άποψη, κύριε Κρέτσο. Έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι δομικό πρόβλημα. Δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Παντού στον κόσμο τα ψηφιακά μέσα υπερέχουν και πλέον πολλοί συμπολίτες, οι πολίτες συνήθως ενημερώνονται μέσα από το διαδίκτυο. Αυτό είναι μια τάση η οποία δεν μπορεί να αλλάξει. Επομένως, έχει πολύ μεγάλη όμως σημασία το να σωθούν οι εφημερίδες. Βέβαια, όταν μιλάω για εφημερίδες, δεν αναφέρομαι σε αυτό το πρωτοσέλιδο π.χ. του Μακελιό, στο Μακελιό, το οποίο είναι μια κατάπτυστη κατάσταση. Και να σας πω την αλήθεια, θα περίμενα και πιο ηχηρή αντίδραση, κυρίως και από την ΕΣΥΑ και από όλους τους λειτουργούς ενημέρωσης, διότι το άρθρο 14 του Συντάγματος μιλάει για την ελευθερία τύπου και επομένως εμείς δεν μπορούμε και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παρεβαίνουμε στο περιεχόμενο. Όμως αυτή η ιστορία με το Μακελιό, αυτή η φρασιολογία, το ιβρεολόγιο και η ευκολία απόδοσης χαρακτηρισμών και προσβολής ανθρώπινης αξιοπρέπειας πραγματικά προκαλεί όλους τους θεσμούς της πολιτείας. Δεν ήταν το πρώτο πρωτοσέλιδο, κύριε Κρέτσο. Δεν ήταν το πρώτο, έχετε δίκιο. Είναι πραγματικά εντύπωση. Έχετε δίκιο, δεν είναι βέβαια αυτεπάγγελτο αδίκημα. Χρειάζεται να γίνουν κάποιες κινήσεις, αλλά θέλω να πω ότι εδώ έχουμε μια προσβολή ομοίη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Όχι, δεν το έχω δει. Το ίδιο είναι. Εντάξει, σας είπα ότι υπάρχει το άρθρο 14, εμείς δεν μπορούμε να παρεύουμε. Αλλά πρέπει όμως όλοι οι φορείς να προβληματιστούν από, από τη δικαιοσύνη, τύπου, από την ΕΣΥΑ, από τον ίδιο τρόπο. Και η ερώτηση είναι συγκεκριμένη. Ο Μερτζάνης που έχει μια εφημερίδα και έχει απλήρωτους εργαζόμενους, θα εξαιρεθεί από την ενίσχυση του τύπου? Ή αν δεν εξαιρεθεί, γιατί σου λέει, άμα δεν με ενισχύσεις, πώς θα πληρώσω? Θα πάνε απευθείας τα χρήματα στους απλήρωτους εργαζόμενους και όχι μέσω του Μερτζάνη που θα τα πάρει να κάνει διακοπές στην Καραϊβική? Ναι, όχι, δεν, πρέπει να εξαιρεθεί. Δηλαδή δεν μπορείς, ας πούμε, η διάσωση του τύπου, η κρατική ενίσχυση όμως, να είναι. Να το κλείσει όμως αυτό. Κοιτάξτε, κινδυνεύει να το κλείσει για αντικειμενικούς λόγους. Εμείς βάζουμε κάποια κριτήρια αντικειμενικά. Θέλω να σας πω ότι για πρώτη φορά στη χώρα μας συζητάτε μια μόνιμου χαρακτήρα ρύθμιση ενίσχυσης του τύπου, για τον πολύ απλό λόγο ότι είναι θέμα δημοκρατίας, διότι στο διαδίκτυο μπαίνεις σε ένα site, κάνεις scroll down, μπορεί το μάτι σου να πέσει μια φωτογραφία εντυπωσιακή και να φύγεις από την είδηση, ενώ στις εφημερίδες υπάρχει σχολιασμός, υπάρχει αρθρογραφία. Μπαίνουν κάποιοι όροι, όπως αυτοί που αναφέρατε προηγουμένως, ότι πρέπει να έχεις πληρώσει εργαζόμενους, πρέπει το 50% της αρθρογραφίας σου να είναι από εσωτερικούς συντάκτες, δεν μπορούν να γράφουν υπουργοί, γενικοί γραμματείς, πολιτευτές και να θεωρείς ότι παράγεις εσύ ενημέρωση. Ο στόχος μας όμως είναι να είναι μια μόνιμη ρύθμιση, να μην είναι ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα, μια φωτοβολίδα και μάλιστα πριν τις εκλογές, να είναι αντικειμενικά τα κριτήρια και να μην μπορεί η πολιτική ηγεσία να επηρεάσει το ποσό της επιδότησης που θα δίνουμε για τις εφημερίδες. Από εκεί και πέρα
Θα πρέπει όμως και ο χώρος των εκδοτών και των δημοσιογράφων να κάνει και αυτό το δικό του homework. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε άλλο περιπτώσεις σαν το Μακελιό, διότι η περίπτωση αυτή αφορά το δημόσιο χώρο. Έτσι. Δηλαδή, αυτή η εφημερίδα είναι κρεμασμένη στο περίπτερο, θα τη δει ένα παιδάκι. Δεν είναι μια απλή ιστορία. Είναι θέμα δημοκρατίας και επομένως εκεί πρέπει να υπάρχει ευαισθησία. Κύριε Κρέτσα, να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή πριν από κάποιο διάστημα, νομίζω μπορεί να είναι μια εβδομάδα, 10 μέρες, υπήρξε μια καινούργια είδηση για το Μέγκα. Αυτή η ιστορία έχει κλείσει. Υπάρχει πιθανότητα να πάρει άδεια διαθεματικό κανάλι, έτσι όπως ακουγόταν, κατά τη δική σας ενημέρωση? Δεν το ενδιαφέρον, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή το Μέγκα, αν δεν κάνω λάθος, είναι σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, είναι στα χέρια των τραπεζών, αν υπάρξει επενδυτής. Στο μέλλον, ενδεχομένως, όταν θα προκυριχτούν οι θεματικές άδειες, ενδεχομένως να γίνει κάτι. Αυτή τη στιγμή το μόνο το οποίο το ΕΣΟΡΟΥ επιμελείται την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τα εθνική συμβέλεια κανάλια. Υπάρχει ένα ακόμη κανάλι και θα γίνει ο έλεγχος των στοιχείων της συγκεκριμένης υποψηφιότητας. Και μετά το ΕΣΟΡΟΥ καλείται να απαντήσει αν θα προχωρήσει άμεσα στις θεματικές άδειες ή στα περιφερειακά και τοπικά κανάλια. Να κάνω μια άλλη ερώτηση. Γιατί Μάριον έβαλε και το θέμα της δημόσιας τηλεόρασης, αλλά εστιάσαμε στην ΕΡΤΕΝΑ. Μοιραία ενδεχομένως, γιατί και εμείς δουλεύουμε στο πρώτο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης. Υπάρχει όμως και το Air Sports που είναι πολύ καινούριο. Υπάρχει η ΕΡΤΡΙΑ που ασχολείται με τη Θεσσαλονίκη και την περιφέρεια συνολικά. Και υπάρχει και η ΕΡΤ2. Θέλω λίγο να μας εξηγήσετε εσείς. Γιατί σε μια περίοδο που ο κόσμος αγοράζει Netflix σαν τρελός για να βλέπει ταινιάρες, που μπαίνει σε συνδρομητικά κανάλια για να βλέπει σπουδαία ντοκιμαντέρ, γιατί σε αυτή την περίοδο που βγάζω από την τσέπη μου και πληρώνω, που δεν έχω έτσι, δεν μας πέφτουν και από τον ουρανό χρήματα, η ΕΡΤ2 μπορεί να παίξει μια καινούργια ταινία, τη Σουφραζέτε έπαιξε το Σάββατο, και να κάνει 3%. Πώς το εξηγείτε, κύριε Υπουργέ? Το εξηγώ διότι η ελεύθερη τηλεόραση είναι κατά 300% η θέαση στα ελεύθερες λήψεις κανάλια. Είναι κατά 300% υψηλότερη από όλες τις άλλες μορφές τηλεόρασης. Συνδρομητική, streaming service όπως το Netflix κτλ. Η ΕΡΤ είναι καθολικός πάροχος δικτύου. Εκπέμπει και τώρα με το δικό της δίκτυο σε κάθε χωριό σχεδόν της χώρας. Διότι κάποιες φορές υπάρχει ανάγκη για αυτό που λέμε local content, δηλαδή για περιεχόμενο το οποίο είναι, π.χ. στην περίπτωσή μας, ελληνικό. Και γι' αυτό είπα και στην παρουσίαση ότι πρέπει να στήσουμε μια θυγατρική η οποία θα αφορά την παραγωγή ελληνικής μυθοπλασίας, ελληνικού οπτικοακουστικού περιεχομένου, το οποίο γιατί όχι να το πουλήσουμε και έξω, να το πουλήσουμε και σε άλλες πλατφόρμες και σε άλλα τηλεοπτικά δίκτυα. Η παραδοσιακή τηλεόραση, τα ελεύθερες λήψεις κανάλια δεν έχουν μπει τελευταία τους λέξη. Είναι ξεκάθαρη θέση τους στο μελλοντικό τοπίο και ειδικά οι δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις. Θα σας πω αυτό που λέει ο CEO, ο διευθύνων σύμβουλος της αντίστοιχης BBC Studios, διότι και εμείς όλες αυτές τις ιδέες δεν τις ανακαλύπτουμε έτσι ξυπνά μια ωραία ημέρα και σκεφτόμαστε. Τις έχουμε δει να γίνονται αλλού, να έχουν περπατήσει και θεωρούμε ότι και η Ελλάδα μπορεί ακριβώς να πάρει τις καλές πρακτικές και να προχωρήσει. Και θεωρεί, ας πούμε, το BBC είναι ένα big small κανάλι. Δηλαδή δεν φοβάται τον ανταγωνισμό με τη Netflix, διότι αυτό που παράγει το BBC Studio είναι κάτι ιδιαίτερα βρετανικό, το οποίο δεν μπορεί να το αποτυπώσει και να το απεικονίσει με τις παραγωγές τόσο καλά το Netflix. Νομίζω ότι και στη δική μας την περίπτωση. Βέβαια έχουν τα αγγλικά, έτσι. Όχι, αλλά και στη δική μας την περίπτωση. Βοηθάει πάρα πολύ και το θέμα της. Δεν πειράζει, υπάρχει όμως δίψα. Δηλαδή στο Netflix, πολλοί κόσμοι είδαν το Founder που είναι στα εβραϊκά και στα αραβικά. Υπάρχει τέτοια ζήτηση. Πολλές γερμανικές σειρές. Την ελληνική μυθοπλασία, την ελληνική λογοτεχνία. Αν δεν το κάνει αυτό η ΕΡΤ, δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να το κάνει. Όμως για να το κάνει θέλει ευελιξία και γι' αυτό επιμένω ότι χρειαζόμαστε μια νέα θυγατρική όπου μπορεί να ανταποκριθεί πιο άμεσα στις απαιτήσεις μιας παραγωγής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς...